FM 100,6. Ακούς τη φωνή σου. Καλημέρα. Bonjour Thessalonique, bonjour de Thessalonica. Είμαστε στην εκπομπή του Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης και του Γαλλικού Ινστιτούτου και ο μήνας Μάρτιος οφείλουμε να πούμε ότι είναι ο μήνας που συνδέεται με τη Γαλλία. Η Θεσσαλονίκη ζει στο άρωμα της Γαλλίας, διανύουμε το μήνα γαλλοφωνίας με πολλές εκδηλώσεις στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και σε άλλα μέρη της πόλης μας. Ξεκινάει το 18ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου. Στις 21 Μαρτίου έχουμε το Good France, έχουμε γαλλικό δείπνο σε πολλά εστιατόρια της πόλης και το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό για μια ημέρα γνωριμίας την 5η 23 Μαρτίου 5 με 7. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, ένα σχολείο με ιστορία και σύνθημα δύο πολιτισμοί, τρεις γλώσσες. Το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης είναι πρωτίστως ένα διεθνές σχολείο με μαθητές πολλών εθνικοτήτων, ανοιχτό σε όλους, Έλληνες, Γάλλους και ξένους μαθητές άλλων εθνικοτήτων, οι οποίοι βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και συστεγάζεται με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης στη Λεωφόρο Στρατού 2Α. Με αφορμή λοιπόν την ημέρα γνωριμίας που διοργανώνει το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης την 5η 23 Μαρτίου στις 5 με 7, φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας την κυρία Σμαρό Κοκορομίτη, καθηγήτρια μαθηματικών στο Γαλλικό Σχολείο. Κυρία Κοκορομίτη, σας καλωσορίζουμε στο τούντιο και σας ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε και που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για το σχολείο μας και να γίνει μια πρώτη γνωριμία του κοινού της Θεσσαλονίκης με ένα σχολείο ιστορικό της πόλης. Δική μας η τιμή και η χαρά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν μια κουβέντα για το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και θα μπορούσαμε νομίζω να ξεκινήσουμε με μια ερώτηση λίγο γενικότερη, να μας πείτε λίγα λόγια για το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης πρωτοξεκίνησε στις αρχές του 21, το 1906. Ιδρύθηκε τότε, είναι το γνωστό, το περίφημο Λισέ και έτσι έμεινε για χρόνια μες στην ιστορία της πόλης. Και νομίζω ότι έτσι το ξέρουν όλοι οι Θεσσαλονικείς. Ναι, ακόμα και τα ξέρουν πάλι στο Λισέ, όχι στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Ακριβώς. Ήταν σε μια περίοδο όπου η Θεσσαλονίκη ήταν μια πολυπολιτισμική πόλη. Κυριαρχούσαν τα γαλλικά σαν γλώσσα, κυρίως στην αστική τάξη. Ήταν ένα σχολείο ποιοτικό, ακολούθησε την ιστορία της πόλης στην Πολυτάραχη. Καταστράφηκε κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων. Έκλεισε, ξαναεπανοικοδομήθηκε το 1946, καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1968 και συστεγάζεται στο Γαλλικό Ινστιτούτο που κτίστηκε το 1971. Σήμερα είναι ένα νέο σχολείο από τον νηπιαγωγείο μέχρι και την τρίτη ηλικίου. Με μεγάλη ιστορία, είναι το μοναδικό γαλλικό σχολείο που βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι σαν να έχετε πάρει ένα σχολείο από τη Γαλλία και να το έχετε βάλει στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ναι, αυτό πολύ σημαντικό που λέτε και εγώ αδράζω τις ευκαιρίες για να ρωτήσω. Λέτε ότι είναι σαν ένα γαλλικό σχολείο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ποια είναι η φιλοσοφία αυτού του σχολείου? Εμπνέεται από τα ιδεώδη της γαλλικής εκπαίδευσης και σίγουρα από κάποιες αρχές οι οποίες διαφέρουν και από το ελληνικό σύστημα. Βέβαια, το γαλλικό σχολείο που σας είπα είναι σαν να έχετε πάρει ένα αυτούσιο γαλλικό σχολείο της Γαλλίας και να το μετακινήσετε στο κέντρο της πόλης. Ακολουθούμε ακριβώς από τον νηπιαγωγείο μέχρι την τρίτη ηλικίου το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα, που είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα πολύ φημισμένο. Για την ποιότητά του. Ναι, νομίζω γι' αυτό πρέπει να δώσουμε στους ακροατές λίγες λεπτομέρειες για το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα σύστημα που πάνω απ' όλα είναι, να πω σε συμφωνία, είναι αρκετά κοντά στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης, με αποτέλεσμα στο σχολείο μας να φοιτούν μαθητές από όλα τα κράτη της Ευρώπης και να μπορούν να συνεχίσουν μετά όταν πηγαίνουν στη χώρα τους στην επόμενη τάξη του συστήματος του εκπαιδευτικού της χώρας τους. Η γαλλική εκπαίδευση έχει μια γενική κουλτούρα. Είναι μια κοσμική εκπαίδευση. Με πολύ υψηλό επίπεδο τόσο στις επιστήμες όσο και στις θεωρητικές σπουδές. Εξάλλου τα γαλλικά πανεπιστήμια είναι τα καλύτερα, από τα καλύτερα του κόσμου. Τα παιδιά σε εμάς ακολουθούν το ακριβώς αναλυτικό γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αλλά όπως είπατε και εσείς, επειδή το μότο μας είναι δύο πολιτισμοί και τρεις γλώσσες, για τους Έλληνες μαθητές μας, που είναι αρκετοί, δίνεται παράλληλα και μια έμφαση στην ελληνική γλώσσα και ιστορία. Έχουν επιλογή ακόμα και αρχαία ελληνικά,
ώστε όταν θέλουν να φοιτήσουν στο σχολείο μας και να σταματήσουν να γίνουν στο ελληνικό σύστημα, να είναι πανέτοιμοι. Mm-hmm. Το σχολείο μας, όπως σας είπα, δίνει αυτή τη δυνατότητα της ευελιξίας και της συνέχειας σε οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευτικό σύστημα. Η διδασκαλία γίνεται από καθηγητές με αρκετά προσόντα, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στις γαλλικές παιδαγωγικές μεθόδους και όχι μόνο. Mm-hmm. Η εκπαίδευση, η διδασκαλία γίνεται στην ελληνική γλώσσα όχι, ή στη γαλλική. Στη γαλλική. Γίνεται στη γαλλική. Στη γαλλική, αλλά δεν είναι, η γαλλική γλώσσα είναι η βασική γλώσσα, είναι η μητρική μας γλώσσα, να σας το πω έτσι. Αλλά παραπλήσια γίνονται μαθήματα σε πάρα πολλές γλώσσες, γιατί μέσα και στην κουλτούρα τη γαλλική είναι η πολυγλωσία. Μπράβο, ναι. Δηλαδή και οι γλώσσες γίνονται σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν χρειάζονται ούτε φροντιστήριο τίποτα. Τα παιδιά μας βγαίνουν πολύ γλώσσα. Mm-hmm. Ναι, πάρα πολύ σημαντική πληροφορία για τους Έλληνες. Και η ιστορία έχει δείξει ότι όλοι οι μαθητές μας που έχουν φοιτήσει και έχουν σπουδάσει ανεξαρτήτως των σπουδών έχουν πάρα πολύ καλές επαγγελματικές προοπτικές, γιατί είναι πολύγλωσσοι. Και όταν λέω πολύγλωσσοι, εννοώ όχι ότι ξέρουν και έχουν ένα πτυχίο, ξέρουν βαθιά, έχουν βαθιά γνώση των ξένων γλωσσών. Mm-hmm. Οπότε, όπως σας είπα, η βασική γλώσσα είναι τα γαλλικά. Για τους Έλληνες υπάρχουν επιπλέον ώρες από την νηπιαγωγείο ελληνικών, mm-hmm. από το Δημοτικό και Ελληνικής Ιστορίας και Γυμνάσιο και Λύκειο, όπου ακολουθείται το ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου για να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή αν θέλουν να γυρίσουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Έχει... Και για να έχουν και μια καλή επαφή με την κουλτούρα τους και τον πολιτισμό τους, γιατί δεν πάβουν να είναι Έλληνες, ναι. ακόμα και μέσα σε ένα γαλλικό σχολείο. Έχετε πολλούς Έλληνες μαθητές στο γαλλικό σχολείο. Ναι, έχουμε και, πολλούς, και Έλληνες μαθητές αρκετούς. Mm-hmm. Έχουμε και Ελληνογάλλους, έχουμε όμως και Ιταλούς και Ισπανούς και Σέρβους και Τουρκούς και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Αγγίζετε δηλαδή όντως πολλές εθνικότητες. Πολυπολιτισμικό σχολείο. Και αυτό είναι και πολύ ενδιαφέρον. Μια από τις μεγάλες ομορφιές του, γιατί τα παιδιά αυτά έρχονται σε επαφή με πολλούς πολιτισμούς και ανοίγει το μυαλό τους και οι οριζοντές τους. Ναι. Έχοντας σαν βάση, σας είπα, ένα εκπαιδευτικό σύστημα φημισμένο για την ποιότητά του και την ευελιξία του. Ωραία, πολύ ωραία. Αν θέλετε να μιλήσω και λίγο για τις γλώσσες. Ότι... Νομίζω θα συνεχίσουμε για τις γλώσσες σε λίγο. Ας δώσουμε τη δυνατότητα στους ακροατές να ακούσουν ένα απόσπασμα το οποίο διαβάζει μια μαθήτριά σας. Δύο, νομίζω είναι δύο. Είναι δύο, θα ακούσουμε το πρώτο της πρώτης σας μαθήτριας. Η πρώτη είναι Έλληνο-Σουηδέζα. Έλληνο-Σουηδέζα. Και η δεύτερη Ελληνίδα, οπότε. Ας ακούσουμε λοιπόν τις εντυπώσεις της μαθήτριάς σας αυτής. Που είπαμε για τις πολλές πολιτικές. Ξέχασα να σου πω ότι έχουμε ακόμα και Αμερικάνους. Ακόμα και οι Αμερικάνοι προτιμούν το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα για να καταλάβετε. Ωραία. Ας ακούσουμε λοιπόν τις εντυπώσεις της μαθήτριας και συνεχίζουμε. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Άινα και είμαι μισή Σουηδέζα και μισή Ελληνίδα. Πηγαίνω στην 6η Δημοτικού, η οποία στο γαλλικό σύστημα είναι η πρώτη τάξη του γυμνασίου. Είμαι μαθήτρια στο Γαλλικό Σχολείο της Θεσσαλονίκης από την ηλικία των 4 ετών και είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σε αυτό το σχολείο για πολλούς και διάφορους λόγους. Καταρχάς, ένας από αυτούς τους λόγους είναι η Class Donation, δηλαδή η πενταήμερη εκδρομή που πηγαίνουμε στα χιόνια κάθε χρόνο σε κάποιο χιονοδρομικό κέντρο της Ελλάδας. Σε αυτή την εκδρομή πηγαίνουν μόνο οι μαθητές της 4ης, 5ης και 6ης Δημοτικούς, φυσικά χωρίς γονείς. Εκεί έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε σπορτ, συγκεκριμένα σκι και παράλληλα, επειδή η εκδρομή είναι και εκπαιδευτική, κάνουμε μαθήματα στα γαλλικά από 1 με 3 ώρες την ημέρα. Περνάμε ωραία με τους συμμαθητές μας και τους δασκάλους μας. Επίσης, είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί όλοι οι φίλοι που έχω αποκτήσει σε αυτό το σχολείο προέρχονται από διάφορες χώρες και έτσι έχω φίλους φυσικά Έλληνες και Γάλλους, αλλά και Ιταλούς, Ισπανούς, Άγγλους, Αμερικάνους, Βούλγαρους και πολλούς άλλους. Γεια σας και από μένα, ονομάζομαι Δανάη, είμαι 13 χρονών και πηγαίνω Δευτέρα Γυμνασίου. Τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκομαι στο Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και είμαι πολύ χαρούμενη που οι γονείς μου επέλεξαν αυτό το σχολείο για μένα. Γιατί πραγματικά χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα να συναναστρέφομαι με άτομα από διάφορες χώρες και να επικοινωνώ μαζί τους σε διάφορες γλώσσες. Εδώ μαθαίνουμε πολλές γλώσσες, εκτός από τη γαλλική, την αγγλική και ελληνική γλώσσα που είναι οι απαραίτητες, μετά την πρώτη γυμνασίου επιλέγουμε και μία επιπλέον ανάμεσα στα ισπανικά, ιταλικά, γερμανικά, αρχαία και λατινικά. Ακόμη, έχουμε τη δυνατότητα όλοι οι μαθητές του Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης να παρακολουθούμε όλες τις εκδηλώσεις και τις δράσεις και να συμμετέχουμε σε αυτές. Τέλος, με ικανοποιεί το γεγονός ότι μέσα στη τάξη είμαστε λίγα παιδιά, με αποτέλεσμα οι καθηγητές να προσέχουν το καθένα μας ξεχωριστά, αλλά και να δουλεύουμε εξίσου καλά και ομαδικά. Έτσι, η εκπαιδευτική διαδικασία είναι ευχάριστη και ουσιαστική για όλους.
Μόλις ακούσαμε λοιπόν τις δύο εντυπώσεις από τις μαθήτριες του Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Για τους ακροατές που μόλις τώρα μας ακούνε, να πούμε ότι είμαστε στο στούντιο με την κυρία Μαρόκο Κορομίτη, καθηγήτρια μαθηματικών στο Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, και μιλάμε για το Γαλλικό Σχολείο, μιλάμε για τη φιλοσοφία του, για τα προγράμματά του, για το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα και για το πόσο ανοιχτό είναι στον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Ακούσαμε λοιπόν ότι πρόκειται για ένα πολυπολιτιστικό σχολείο. Υπάρχουν επίσης πολλοί Έλληνες μαθητές που έρχονται να φοιτήσουν στο σχολείο αυτό. Ποιοι είναι οι λόγοι που πολλοί γονείς Έλληνες επιλέγουν το Γαλλικό Σχολείο? Σας είπα και στην αρχή ότι το σχολείο μας, το ιστορικό αυτό σχολείο, που είναι το επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος και από το γαλλικό, είναι το μοναδικό που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα. Σας είπα ότι ακολουθεί ακριβώς το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα, που είναι ένα σύστημα αναγνωρισμένο παγκοσμίως για την ποιότητά του, τόσο στις επιστήμες όσο και στις θεωρητικές σπουδές. Και σας είπα επίσης για ένα που είναι μάλλον και κάτι πολύ εκπληκτικό ίσως για πάρα πολλούς γονείς. Για μένα προσωπικά είναι το πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ όμορφο να μεγαλώνουν τα παιδιά σε ένα περιβάλλον με διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς και να ανοίγουν τις οριζόντες τους. Σας είπα επίσης ότι είναι σύμφωνο και με τα περισσότερα όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης. Οπότε έχει μια μεγάλη ευελιξία κάποιοι να έρχονται στο σχολείο μας και να γυρίζουν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας τους, ακόμη και στο ελληνικό. Η ποιότητα του εκπαιδευτικού, του διδακτικού προσωπικού, οι οποίοι είναι άνθρωποι εκπαιδευμένοι στις γαλλικές παιδαγωγικές μεθόδους, αλλά όχι μόνο, με πολλά πτυχία και με πολύ μεγάλη αγάπη και ενδιαφέρον για τα παιδιά. Το άνοιγμα προς τον κόσμο των γλωσσών, γιατί σας είπα, ένα από τα μεγάλα προσόντα είναι τα παιδιά μας βγαίνουν τρίγλωσσα σχεδόν, μην πω και τετράγλωσσα. Γιατί σίγουρα και οι Έλληνες βγαίνουν γαλλόφωνοι, ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η γαλλική γλώσσα για εμάς όσον αφορά τη μουσικότητά της. Αγγλόφωνοι, τα αγγλικά τους είναι σε ένα επίπεδο που δεν ξεχωρίζει, γι' αυτό έχουμε και Αμερικάνους εξάλλου μαθητές. Μαθαίνουν Ιταλικά και Ισπανικά χωρίς φροντιστήρια και μαθαίνουν σε ένα επίπεδο πολύ υψηλό, σαν μυθικές τους γλώσσες. Οι δε Ισπανοί και οι Ιταλοί μαθητές μας κάνουν και το πρόγραμμα το αναλυτικό, όπως και οι Έλληνες της χώρας τους, για να καταλάβετε τι ευελιξία έχει το σχολείο. Είναι φημισμένο το γαλλικό σχολείο από τον νηπιαγωγείο. Το νηπιαγωγείο είναι από τα φημισμένα κομμάτια, όπως το δημοτικό και το γυμνάσιο. Έχουμε ένα οικογενειακό περιβάλλον. Έχουμε ολιγομελή τμήματα. Πολύ σημαντικό, και πιστεύω, παρόλο ότι είμαι χρόνια εκπαιδευτικός, ότι είναι κάτι πολύ μοντέρνο στην εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί λόγω της διαμορφίας της καινούργιας γενιάς, όπως εξελίξεται, και της γνώσης, νομίζω ότι όταν θέλεις να περάσεις ποιοτικά πράγματα πρέπει να έχεις λίγα παιδιά μες στην τάξη. Με 12-15 άτομα είναι το ιδανικό, και πιστεύω ότι θα είναι και το ιδανικό των πολύ καλών σχολείων στο μέλλον. Εμείς ήδη το έχουμε αυτό. Επίσης, σας είπα ότι συστεγαζόμαστε με το Γαλλικό Ινστιτούτο, που είναι ένα πολιτιστικό κέντρο της πόλης, με φοβερές εκδηλώσεις. Και μόνο το περιβάλλον και μόνο οι εκθέσεις που γίνονται και οι επαφές που έχουν τα παιδιά τους ανοίγει έναν άλλο κόσμο και τους διαμορφώνει μια άλλη άποψη για τις τέχνες, τον πολιτισμό, που είναι πολύ σημαντικό στη σημερινή εποχή. Πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε δράση του Γαλλικού Ινστιτούτου. Βέβαια, στα ατελιέ που άλλα σχολεία πρέπει να μετακινηθούν, να πάρουν άδειες. Εμείς είμαστε εκεί και συμμετέχουμε σε όλα. Mm-hmm. Στις εκθέσεις που γίνονται επισκεφτόμαστε πάρα πολύ εύκολα, δεν είναι για μας τίποτα. Είναι ένα λεπτό να κατεβούμε από τις τάξεις μας στην αίθουσα. Οπότε η τέχνη είναι στην καθημερινότητά σας. Ναι. Και είναι και μέσα από τα βασικά της γαλλικής εκπαίδευσης. Πολύ σωστά. Νομίζω και τα ολιγομελή τμήματα είναι ένα στοιχείο που κεντρίζει το ενδιαφέρον του γονέα. Είναι το πιο προχωρημένο εκπαιδευτικό σύστημα που θα μπορούσε να είναι και το πιο μοντέρνο που μπορεί να γίνει, και νομίζω πως εκεί θα στραφούν. Mm-hmm. Γιατί παρακολουθώντας πάρα πολλά εκπαιδευτικά συστήματα, όπως σας είπα, έχουμε μαθητές από όλη την Ευρώπη και από την Αμερική και Αμερικάνους, και είναι πολύ σημαντικό να σας το λέω ότι έχουμε αγγλόφωνους μαθητές. Καταλαβαίνω την ποιότητα και το πόσο σημαντικό είναι. Σας είπα, η γνώση εξελίσσεται, τα παιδιά αλλάζουν, οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να διαχειριστούν και να διαχειριστούν με γόνιμο τρόπο και εγωιτευτικό. Και εμείς ξέρουμε κάθε μαθητή μας, ξέρουμε τις ιδιαιτερότητές του. Φυσικά, από τη στιγμή που έχετε να κάνετε με λίγα άτομα στην τάξη, αλλάζει η μάθηση, αλλάζει η διδασκαλία εκμάθησης, αλλάζει και ο τρόπος και η σχέση του εκπαιδευτικού με του μαθητή. Ακριβώς. Οπότε όλη η εκπαιδευτική διδασκαλία δίνει άλλη όθηση και στην διδασκαλία, αλλά και σχέση των παιδιών. Εγώ βλέπω στους μαθητές μου, γιατί είναι πολλά χρόνια στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Πόσα χρόνια είστε από τη στιγμή που το θέτετε κιόλας? Πολλά, γύρω στα 20, 18 με 20 χρόνια είμαι.
Και δουλεύετε ως μαθηματικός, ναι, μαθηματικός από τότε. Από το στο γυμνάσιο Λύκειο, ναι. Mm-hmm. Οπότε έχετε παρακολουθήσει όλη την πορεία του σχολείου, ίσως. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Και είμαι πολύ χαρούμενη που αναγνωρίστηκε από το ελληνικό κράτος και έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες. Mm-hmm. Οι οποίοι νομίζω ότι θα βγουν με πολλά εφόδια από το σχολείο. Ωραία, θα μιλήσουμε για τα εφόδια στην πορεία. Ναι. Εγώ ήθελα να σταθώ σε μία άλλη ερώτηση, γιατί μιλήσατε για εκπαιδευτικές μεθόδους. Ποιες είναι οι παιδαγωγικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στο γαλλικό σχολείο? Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η σχέση με τη Γαλλία, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί σας επίσης είναι Γάλλοι? Εσείς είστε Ελληνίδα, υπάρχουν ίσως και άλλοι εκπαιδευτικοί άλλων εθνικότητων? Είμαστε Γάλλοι και Έλληνες, Ελληνογάλλοι οι περισσότεροι. Ωραία. Ανάλογα στα μαθήματα, εντάξει, τα θεωρητικά μαθήματα είναι Γάλλοι, λογικό. Mm-hmm. Είναι. Εγώ είμαι και στις γλώσσες, δεν είναι Γάλλοι. Οι περισσότεροι καθένας είναι Γάλλοι. Ναι, είναι φυσιολογικό στις γλώσσες να έχουμε Γάλλους. Ναι, στις γλώσσες και, ναι, όπως ξέρετε, και στις επιστήμες, εντάξει, είμαστε Ελληνικοί. Και πιο συγκεκριμένα, οι παιδαγωγικές μέθοδοι. Κοιτάξτε, μπορούμε να δώσουμε κάτι στον ακροατή, κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με κάποιες παιδαγωγικές μεθόδους που σας γνωρίζετε και εσείς είστε σε ποιες τάξεις διδάσκετε? Εγώ διδάσκω από την 6η Δημοτικού, που είναι πρώτη γυμνασίου για το γαλλικό σύστημα. Και θα πρέπει να εξηγήσουμε και αυτό το σύστημα που διαφοροποιείται από το ελληνικό. Τέσσερις τάξεις έχει το γαλλικό γυμνάσιο από την 6η Δημοτικού. Παρ' όλα αυτά η 6η Δημοτικού δεν είναι ξεχωρισμένη από το Δημοτικό, είναι κύκλη. Ανήκει σε έναν κύκλο 4η Δημοτικού, 5η Δημοτικού και 6η Δημοτικού. Κάνουν έναν κύκλο για τους Γάλλους, όπως λένε, όπου υπάρχει μια συνεργασία, γιατί πιστεύουν ότι η μετάβαση στο γυμνάσιο πρέπει να γίνεται σιγά-σιγά. Και παρότι η 6η Δημοτικού είναι η πρώτη γυμνασίου για τους Γάλλους, βρίσκεται σε επαφή ακόμα με το Δημοτικό, ώστε η μετάβαση να γίνεται σιγά σιγά. Απαλά. Ναι, απαλά. Είναι ένα από τα ευέλικτα πράγματα του γαλλικού συστήματος επίσης. Από όσο ξέρω, επίσης και στον νηπιαγωγείο ακολουθείτε μια σας πω, παιδαγωγική. Το νηπιαγωγείο είναι ένα από τα μεγάλα του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος. Δίνει μεγάλη σημασία στη δημιουργικότητα. Ναι. Στην αυτονομία του παιδιού. Στην επαφή με τον πολιτισμό, από τότε ξεκινάνε. Δηλαδή, τα πράγματα που ετοιμάζουν τα παιδιά στην υπηρεσία είναι εκπληκτικά, που πάντα μας γοητεύαν και τα βλέπαμε. Δίνει την ευκαιρία στα παιδιά μέσα από παιχνίδι να μάθουν τα γαλλικά και τα ελληνικά σαν μητρικές γλώσσες. Τα ελληνικά ξεκινάνε από τα προνήπια. Στα νήπια μπαίνουν και τα αγγλικά. Ωραία, σας εδώ σας κάνω μία παύση. Λέτε, ναι, τα προνήπια. Από ποια ηλικία δέχεστε στον νηπιαγωγείο παιδάκια? Από 3 χρονών. Από 3 χρονών, το οποίο δεν ισχύει στο ελληνικό σύστημα, πόσο ξέρω, νομίζω, για τα προνήπια. Όχι. Είμαστε, ναι, ναι. Οι Γάλλοι είναι πιο μπροστά σε αυτό. Ναι, αυτοί τα λένε 3-6, τα λένε ακόμα, ναι, πιο μικρά νήπια. Αλλά τέλος πάντων, ναι, από 3 χρονών. Από 3 ετών μπορούν ελληνόπουλα μικρά να έρθουν στο γαλλικό νηπιαγωγείο. Ναι, ναι. Ωραία. Μετά είναι το δημοτικό, που ακολουθεί πιστά τη βασική αρχή 2 πολιτισμοί 3 γλώσσες. Δηλαδή, πέρα από το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα που στο δημοτικό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το παρακολούθησα και εγώ μια χρονιά που έτυχε να κάνω μάθημα στην 5η Δημοτικού και εντυπωσιάστηκα με τον τρόπο που κάνουν, ας πούμε, αυτό που εμείς λέμε βιολογίες και επιστήμες. Mm-hmm. Από τον τρόπο που κάνουν, δηλαδή, είδα να δημιουργούν πίνακες του Μυρό, να κάνουν γιαπωνέζικους. Δηλαδή, γοητεύτηκα πάρα πολύ. Σαν εξωτερικός παρατηρητής, mm-hmm, σας το λέω. Επίσης, όμως, δίνουν έμφαση στην διδασκαλία των Αγγλικών. Προτείνεται, όπως σας είπα, από τα προνήπια. Και παράλληλα γίνονται τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας και ιστορίας σύμφωνα με το αναλυτικό ελληνικό πρόγραμμα του Υπουργείου Ελλάδας. Του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας. Ναι. Και υπάρχουμε και εμείς που είμαστε στο γυμνάσιο και λύκειο, που ετοιμάζουμε τους μαθητές μας για, έχοντας σαν στόχο την απόκτηση του μπακαλωρεά για αυτούς που θα πάνε μέχρι την τρίτη λυκείου, που είναι ένα δίπλωμα παγκοσμίως αναγνωρισμένο. Mm-hmm. Και το οποίο δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να γραφτούν σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο του κόσμου. Ας πούμε, ένα παράδειγμα σας πω, ότι στον Καναδά γράφονται χωρίς να περνάνε τις πανεμερικάνικες εξετάσεις που χρειάζονται οι Έλληνες μαθητές. Και φυσικά στην Ελλάδα, για αυτούς που θέλουν, θα πρέπει να δώσουν πανελλαδικά. Είναι το δικό μας πανελλαδικές, το δικό μας το ιδιόμορφο, mm-hmm, εκπαιδευτικό σύστημα, το μοναδικό στην Ευρώπη που δίνει πανελλαδικές. Αλλά μπορούν, έρχονται στον μπακαλαιορά, να δώσουν πανελλαδικές. Απλά, ναι, εμείς δεν κάνουμε προετοιμασία για πανελλαδικές, πρέπει να γίνεται εκτός, ας πούμε. Ωραία, θα επανέλθουμε και για τις πανελλαδικές και για την τρίτη λύκειο. Εγώ μια ερώτηση. Και σας είπα ότι επίσης στη δευτεροβάθμια, στο γυμνάσιο λύκειο, μεγάλη έμφαση στις ξένες γλώσσες. Mm-hmm. Τα παιδιά βγαίνουν τρίγλωσσα, αλλά όχι με τρίγλωσσα, τετράγλωσσα, με ποιοτική μόρφωση. Mm-hmm. Τους επιτρέπει να μιλάνε τις γλώσσες σαν να είναι οι μητρικές τους γλώσσες. Και στην περίπτωση των μαθητών που έρχονται από την Ισπανία, από την Ιταλία, διδάσκονται τη γλώσσα τους σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας τους και μπορούν να γυρίσουν ανετότατα στην τάξη, την επόμενη της χώρας τους. Mm-hmm. Είπαμε, υπάρχουν επιλογές αρχαίων ελληνικών και λατινικών για αυτούς που θέλουν.
Τα οποία είναι μαθήματα που μπορούν να πάρουν και στον μπακαλωρέα οι Έλληνες και να τους δώσουν βαθμούς. Πολύ σημαντικό, ναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι μαθήματα επιλογών που δίνουν βαθμούς. Εγώ να ρωτήσω κάτι, γιατί πολλοί γονείς ίσως να αναρωτιούνται. Για τους Έλληνες μαθητές πάντα, τι γίνεται όταν κατά την έναρξη της φοίτησής τους θέλουν να γραφτούν στο γαλλικό σχολείο και δεν μιλούν γαλλικά, τους δέχεστε? Ναι. Βεβαίως τους δεχόμαστε. Έχουμε εμπειρία και θα σας πω και όχι μόνο για Έλληνες, θα σας μιλήσω για την εμπειρία δύο μαθητών μας. Ναι. Τελευταία πρόσφατα που είχαμε. Για τους Έλληνες. Εμείς πέρα από τα γαλλικά που τα κάνουμε σε μητρική γλώσσα, γιατί έτσι πρέπει μέσα στο σχολείο, υπάρχουν ώρες έξτρα που λέγονται FLS. FLS σημαίνει γαλλικά για την ένταξη στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα. Πολύ ενδιαφέρον. Καθηγητές μας δηλαδή. Προετοιμάζουν τους μαθητές μας για να ενταχθούν. Και τους ενισχύουν στο γαλλικό, στη γαλλική γλώσσα. Όχι μόνο να μάθουν τα γαλλικά σαν ξένη γλώσσα, να τη μάθουν σαν μητρική τους γλώσσα για να ενταχθούν στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα. Πολύ ωραία. Σύνοτι, όντας στο Ινστιτούτο. Και αυτό μπαίνει στο ρολόγιο προγραμμάτων. Είναι στο ρολόγιο προγραμμάτων. Θα σας διαβάσω και ένα ρολόγιο πρόγραμμα, θα δείτε αργότερα. Ωραία. Επίσης υπάρχουν και τα βραδινά, τα απογευματινά μαθήματα που κάνουν στο Ινστιτούτο, που ξέρετε την ποιότητά τους και ότι γίνεται από άλλους. Τα οποία μπορούν να κάνουν ενισχυτικά μέχρι να μπουν. Η εμπειρία δίνει ότι μέχρι τα Χριστούγεννα δυσκολεύονται και μετά πάνε γρήγορα. Μπράβο. Και μετά γίνονται, αποκτούν μετά από ένα-δύο χρόνια, είναι η μητρική τους γλώσσα, τα γαλλικά. Γαλλική, συνεχίζοντας να είναι ελληνική, χωρίς ποτέ να χάνουν την επαφή με την ελληνική. Ναι. Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε πόσα χρόνια για να μάθεις γαλλικά και να τα μιλάς σωστά και όπως πρέπει, είναι μια γλώσσα, σας είπα. Είναι και αυτό που λέτε, ότι αποκτούν και δεξιότητες, γιατί είναι σε επαφή με ένα πολυπολιτιστικό περιβάλλον. Οπότε, όταν τους δοθεί η ευκαιρία ακόμη και να μεταπηδήσουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, είναι εφοδιασμένοι με πάρα πολλές δεξιότητες και εμπειρία πολλών πολιτισμών. Ναι. Τι ανοίγει τους ορίζοντες. Μην ξεχνάτε, είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας αυτό. Βέβαια. Και ήταν κομμάτι και της πόλης μας κάποτε, της ιστορίας της. Ακριβώς. Νομίζω θα κάνουμε μία μικρή παύση για να ακούσουμε από τον Υπηαγωγείο αυτή τη φορά μικρά τραγουδάκια τα οποία μας προετοίμασαν για να τα ακούσουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας εδώ για το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης με την κυρία Σμαρόκο Κορομίτη, καθηγήτρια μαθηματικών. Περιγράψαμε λίγο την ιστορία του Γαλλικού Σχολείου, μιλήσαμε λίγο για τη φιλοσοφία του σχολείου, τους λόγους που πολλοί γονείς επιλέγουν το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης για τα παιδιά τους και τις παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται. Και συνεχίζουμε... Περιγράψτε μας λίγο μια ημέρα στο Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, τι ώρα ξεκινάνε τα μαθήματα, τι ώρα τελειώνουν, τι βιώνει ένας μαθητής σας από το πρωί ως την ώρα που φεύγει για να επιστρέψει στο σπίτι του. Να σας περιγράψω και να σας πω ότι, δράψαμε σε ευκαιρίες να σας πω ότι ό,τι και να σας λέω θα ήταν πάρα πολύ καλό για αυτούς που ενδιαφέρονται να έρθετε όταν θα ανοίξουν τις πόρτες μας 23 του μήνα. Εκεί θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν και τους άλλους καθηγητές, να δουν και το περιβάλλον. 5η 23 Μαρτίου. Ναι, 5 με 7. 5 με 7, 5η 23 Μαρτίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης για να μιλήσουμε για το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.
Τα παιδιά ξεκινάει το πρόγραμμα της 8.30 ώρα και στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο λύκειο. Υπάρχει φύλαξη βέβαια για αυτούς, για τα πιο μικρά παιδάκια. Εγώ θα σας μιλήσω κυρίως για το πρόγραμμα του γυμνασίου λυκείου. Θα σας πω μια τάξη γυμνασίου, μια τάξη λυκείου. Ωραία. Αλλά το πρόγραμμα τελειώνει γύρω στις 2 με 3. Τα παιδιά που κάνουν επιπλέον στο δημοτικό ελληνικά κάθονται και με τις 4, γιατί αυτά σας είπα, οι Έλληνες επιλέγουν να κάνουν και το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών. Mm-hmm. Υπάρχουν διαλύματα στον διάμεσο. Υπάρχει και μια ώρα διάλειμμα που τρώνε τα παιδιά. Τρώνε μέσα στο γαλλικό σχολείο. Τρώνε μέσα στο γαλλικό σχολείο. Υπάρχει καντίνα που λένε. Κατά το γαλλικό. Κατά το γαλλικό. Σύστημα. Ναι, ναι. Για εμάς το γυμνάσιο λύκειο είναι μισή ώρα το διάλειμμα. Αλλά από το χρόνο θα είναι μία και για εμάς, για να μπορούμε πιο πολύ να σταθούμε σε αυτό. Οπότε όσοι γονείς θέλουν μπορούν να γραφτούν στην καντίνα ή μπορούν να, τα παιδάκια να μεταφέρουν το φαγητό από το σπίτι τους. Υπάρχει προσωπικό που τους ετοιμάζει το φαγητό. Υπάρχει τραπεζαρία στο οποίο τρώνε. Υπάρχουν τα διαλύματά τους. Κάποιες μέρες νομίζω κάνουν και χοροδία, γιατί έχουν και διάφορες εκδηλώσεις τέτοιες. Αλλά γενικά σας είπα, είναι 2 με 3 που τελειώνουν. Ωραία. Να σας περιγράψω, ας πούμε, την τρίτη γυμνασίου. Για να ακούσουμε, ναι. Λίγο ένα. Οι ώρες μας είναι ωριές. Το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι 3/4. Και αυτό πολύ σημαντικό. Ναι. Είναι ωριές, αφήνοντας την αλλαγή 1 με 2 λεπτά αλλαγής. Τη Δευτέρα η τρίτη γυμνασίου ξεκινάει με μαθηματικά 8.30 με 9.30. 9.30 με 10.30 κάνει φυσική χημεία. Και 10.30 με 11.30 επιστήμες που είναι η βιολογία και γεωλογία, επιστήμες της φύσης. Φύσης, της γης. SVT. Σταματάνε 11.30 με 12. Και εκεί, γιατί αρχίζουμε, γιατί τα παιδιά μας μπορούν να ακολουθούν διάφορες περιλογές. Ο καθένας τους έχει ένα προσωπική διαδρομή στο σχολείο. Κατά τις 12 λοιπόν υπάρχει μια ώρα για κάποιους από αυτούς που λέγεται ώρα μελέτης. Τα παιδιά μπορούν να ετοιμάζουν τα μαθήματά τους για την που έχουν υπό την επιτήρηση ενός καθηγητή, το οποίο τους βοηθάει. Υπάρχει μια αίθουσα εξοπλισμένη, έχουν τους υπολογιστές μας που κάθονται και διαβάζουν και προετοιμάζονται. Ένα μέρος λοιπόν των παιδιών πάει στη μελέτη και ένα άλλο μέρος μπορεί να επιλέξει να κάνει ελληνικά για ξένους, γιατί έχουμε ελληνικά για Έλληνες και για ξένους. Και αυτό σημαντική αυτή η διαχώρηση, γιατί πρόκειται για άλλη εκπαίδευση και άλλη διδασκαλία. Σας είπα ότι μπορούν να ακολουθήσουν και μια προσωπική διαδρομή κάθε παιδί, έχει πάρα πολλές επιλογές. 1 με 2 οι Έλληνες κάνουν ιστορία. Οι ξένοι είναι πάλι στη μελέτη. Αλλάζει τώρα το σκηνικό. Το σκηνικό, ναι. Και 2 με 3 κάνουν αυτό που σας είπα, FLS. Δηλαδή τα ενισχυτικά γαλλικά για την ένταξη στο γαλλικό. Στα FLS έχουμε 3 επίπεδα. Εδώ είναι το επίπεδο το πιο ανεβασμένο. Ο παιδί από όλες τάξεις, ανάλογα με το επίπεδό τους. Εντάσσονται στο αντίστοιχο επίπεδο γαλλικής γλώσσας. Είναι 3 τα επίπεδα προετοιμασίας σε αυτή τη γλώσσα. Γιατί όλα τα παιδιά δεν έχουν το ίδιο επίπεδο γαλλικών. Πολύ ωραία. Οπότε και αυτό είναι χωρισμένο σε επίπεδα, ανάλογα με το επίπεδο μαθητών. Να σας πω, την Τρίτη ξεκινάνε με γαλλικά. Ναι. Συνεχίζουν με τεχνολογία, που είναι πληροφορική. Πληροφορική. Ναι, ναι. Γυμναστική. Κάνουν το διαλυμά τους και μετά υπάρχουν τα πολλά γκρουπ. Ένα γκρουπ κάνει γερμανικά, άλλο κάνει ισπανικά, ένα άλλο κάνει ιταλικά και ένα άλλο πάει στην αίθουσα των μελετών την ώρα 2 με 3. Μετά ξεκινάνε τα λατινικά. Κάνουν και αρχαία ελληνικά, να είναι 5 γκρουπ. Από αυτούς τους μαθητές κάποιοι έχουν επιλέξει τη μία γλώσσα ή την άλλη. Και ανάλογα τη γλώσσα που έχουν επιλέξει, πάνε στο αντίστοιχο μάθημα. Ωραία. Ερώτηση που αφορά στα καθήκοντά τους τώρα. Το απόγευμα, επιστρέφοντας στο σπίτι, έχουν τα καθήκοντά τους όπως γίνεται και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, έχουν πάρα πολύ μεγάλο εργασιακό φόρτο, είναι απασχολημένοι με πάρα πολλά καθήκοντα. Πώς δουλεύουν στο κομμάτι των εργασιών και των καθήκοντων οι εκπαιδευτικοί? Κοιτάξτε να δείτε. Πάντα προσπαθούμε με ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς να γίνεται στο σχολείο, αλλά δεν υπάρχει εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς προσωπική ενασχόληση του μαθητή στο σπίτι. Ασφαλώς. Δηλαδή, όποιος πει κάτι τέτοιο, μάλλον είναι λίγο επιφανειακό. Σίγουρα έχουν τη δουλειά τους να κάνουν σπίτι. Όσοι είναι επιμελείς και δουλεύουν και την ώρα της μελέτης που έχουμε μέσα στο πρόγραμμά τους, έχουν λιγότερη δουλειά. Και μην ξεχνάτε ότι έχουν και φροντιστήρια εμείς. Τα δικά μας παιδιά δεν πάνε σε φροντιστήρια. Δεν παρακολουθούν κάποιο φροντιστήριο εκτός. Ούτε γλωσσών, ούτε ενισχυτικών μαθημάτων. Τώρα κάνουν κάποιες δραστηριότητες μουσικές και τέτοια, είναι άλλο θέμα, αλλά δεν έχουν αυτό το επιπλέον. Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω οι Έλληνες μαθητές χάνουν πολύ χρόνο στις ώρες εκτός σχολείου, στα φροντιστηριακά τους μαθήματα και σε άλλες δραστηριότητες εξωσχολικές. Ναι, αυτό όχι, από ό,τι ξέρω κανένα, δεν ξέρω μαθητές μας να κάνουν έτσι. Σας είπα, και τις γλώσσες μαθαίνουν μέσα και η προετοιμασία προσπαθούμε να γίνεται μέσα.
Να σας πω τώρα κάποια άλλη τάξη θέλετε να συνεχίσω στην τρίτη γυμνασίου. Ίσως για το Λύκειο να ακούσουμε κάποια τάξη, πώς διαμορφώνεται το ορολόγιο πρόγραμμά τους. Να σας πω την πρώτη Λυκείου, ναι, που είναι μια τάξη γενική. Γιατί από τη Δευτέρα Λυκείου και μετά γίνεται κατευθύνσεις. Θα σας μιλήσω μετά θα μιλήσουμε λίγο και για τις κατευθύνσεις. Ναι, γι' αυτό και λέω ότι είναι πάρα πολλά τα πράγματα και θα ήταν καλό όσοι ενδιαφέρονται να έρθουν την Πέμπτη. Να σας δουν από κοντά, θα είστε όλοι εκπαιδευτικοί την Πέμπτη. Θα μιλήσει κάθε εκπαιδευτικός και για το δικό του μάθημα. Πολύ ωραία. Γίνεται. Τα παιδιά της πρώτης Λυκείου ξεκινάνε 8.30 με 9.30 με αγγλικά. Συνεχίζουμε ιστορία-γεωγραφία. Ιστορία-γεωγραφία είναι ένα μάθημα για τους Γάλλους, είναι ένα πολύ δυνατό τους μάθημα. Και είναι σύνθετο μάθημα. Είναι σύνθετο, ναι. Το οποίο δεν υφίσταται στο ελληνικό σύστημα. Όχι, δεν υφίσταται. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένα μάθημα απ' έξω. Είναι ανάλυση πηγών και documents. Και δεν είναι όπως γίνεται. Δεν υπάρχει απ' έξω μάθηση στο εκπαιδευτικό γαλλικό σύστημα. Αυτό που λένε οι Γάλλοι παρκέρ. Συνεχίζουμε γαλλικά. Έχουν το διάλειμμά τους και εδώ έχουν φυσική χημεία μετά το διάλειμμα. Σταματάει η φυσική χημεία στις 1 και ξεκινάνε τα ελληνικά για τους Έλληνες. Και τα ελληνικά για ξένους. Υπάρχουν δύο γκρουπ. Εκεί χωρίζονται. Και συνεχίζουν 2 με 3 με τα γαλλικά που σας είπα, το επίπεδο του ΣΥ, που είναι η προετοιμασία της ένταξης σχολείου. Αυτό είναι μια τυπική μέρα. Αν σας πω μια δεύτερη μέρα, την Τρίτη, ξεκινάμε με οικονομία. Που και η οικονομία είναι ένα βασικό μάθημα. Που ξεκινάει την πρώτη Λυκείου για τους Γάλλους. Είναι οικονομία και κοινωνιολογία μαζί. Συνεχίζουν τη δεύτερη ώρα 9.30 με ισπανικά όσοι έχουν διαλέξει. Αυτοί που δεν έχουν ισπανικά πάνε στην ώρα της μελέτης και μελετούν αυτή την ώρα. Μετά έχουν μαθηματικά. Το διάλειμμα και μετά το διάλειμμα. Έχουν γερμανικά. Κάποιοι από αυτούς έχουν διαλέξει λογοτεχνία και κοινωνία. Ένα μάθημα επιλογής επίσης. Συνδυαστικό και αυτό συνδυαστικό. Το μάθημα. Κάποιοι έχουν διαλέξει αρχαία ελληνικά, οπότε ένα γκρουπ πάει εκεί, ένα πάει στο άλλο. Συνεχίζουν 1 με 2 στα λατινικά και τελειώνουν 2 με 3 με τα επιπλέον. Με την ενισχυτική στα γαλλικά που σας είπα. Πάντως αυτό που αποκόμισα εγώ από αυτές τις δύο τάξεις που ακούσαμε, η ευελιξία του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος, το πόσο τα παιδιά έχουν επιλογές να επιλέξουν, να διαλέξουν μια προσωπική διαδρομή και πόσο βλέπουμε ότι η τάξη σπάει σε κάποια σημεία για να μοιραστεί το κάθε παιδί στο αντίστοιχο μάθημα επιλογής του. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα έχει πάρα πολλές επιλογές. Επιλογές έχει πολλές. Τα βασικά μαθήματα όμως δεν είναι πάρα πολλά και κουραστικά, είναι τα βασικά. Ωραία. Σας το λέω γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό. Φτάνουμε τώρα στη Γάμα Λυκείου. Στη Γάμα Λυκείου μας ενδιαφέρουν να μας πείτε λίγο τις κατευθύνσεις, γιατί σίγουρα και εδώ υπάρχει διαφοροποίηση από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ποιες είναι υπάρχει. Οι κατευθύνσεις στη Γαλλία και. Η επιλογή γίνεται στην πρώτη Λυκείου, στη Δευτέρα Λυκείου. Στη Δευτέρα Λυκείου, όπως και στην Ελλάδα. Ναι. Όπως και στην Ελλάδα, ναι. Η επιλογή. Υπάρχουν 3 κατευθύνσεις. Στο δικό μας σχολείο, στη Γαλλία, υπάρχουν και τα τεχνικά. Εμείς είμαστε γενικό λύκειο. Ωραία. Η οικονομική κατεύθυνση. Η θετική και η θεωρητική. Αχα. Όμως, η επιλογή ενός μαθητή, αν θα πάει θετική, οικονομική ή η θεωρητική κατεύθυνση, δεν σημαίνει ότι το εμποδίζει να επιλέξει μια σχολή. Δεν είναι δηλαδή ότι εγώ πάω θεωρητική κατεύθυνση και δεν μπορώ να επιλέξω μόνο φιλολογίες και κοινωνικές. Ναι, και προσανατολίζομαι μόνο προς εκείνες τις σχολές. Όχι, όταν κάνουν. Όχι, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο πανεπιστήμιο, ακόμα και με μαθηματικά μέσα. Δηλαδή, οι θεωρητικοί έχουν την επιλογή από Δευτέρα Λυκείου να πάρουν σαν επιλεγόμενο μάθημα τα μαθηματικά. Ναι, γιατί νομίζω τα μαθηματικά, όπως και σε όλη την Ευρώπη και σε εμάς έτσι πρέπει να είναι, τα μαθηματικά είναι η βασιλική οδός, όπως λένε οι Γάλλοι. Ναι, είναι η βασιλική οδός. Οι Γάλλοι τα έχουν. Και έτσι είναι δηλαδή. Πώς να το κάνουμε. Ναι. Να φανταστείτε ότι οι μαθητές που πηγαίνουν, που διαλέγουν νομική σε εμάς, διαλέγουν κυρίως την οικονομική κατεύθυνση. Γιατί με τι μαθήματα παρακολουθούν στην οικονομική κατεύθυνση? Στην οικονομική κατεύθυνση παρακολουθούν οικονομία, ναι. Οικονομία και κοινωνιολογία. Ένα πρώτο μάθημα. Είναι το βασικό τους μάθημα. Μαθηματικά, αλλά δεν είναι τα μαθηματικά της θετικής. Γενικής παιδείας. Είναι κάτι σαν γενικής παιδείας και λίγο παραπάνω. Είναι τα μαθηματικά που πρέπει να ξέρουν όλοι για να κάνουν σπουδές. Ωραία. Εύκολο πρόγραμμα, δεν είναι πολύ δύσκολο. Βασικό πρόγραμμα. Κάνουν ιστορία και γεωγραφία. Ναι. Φιλοσοφία. Α. Και βέβαια, φιλοσοφία. Φιλοσοφία, αλλά όλα αυτά τα μαθήματα όταν τα περνούν στο μπακαλωρεά έχουν άλλο συντελεστή. Αυτό θα σας έλεγα. Όλα αυτά τα μαθήματα που αναφέρετε τα δίνουν σε εξετάσεις στο τέλος για να αποκτήσουν τον μπακαλωρεά τους. Το εθνικό απολυτήριο. Δεν είναι το μπακαλωρεά όπως είναι οι πανελλαδικές. Είναι απολυτήριο με το οποίο επιτρέπεται να γραφτούν στα πανεπιστήμια. Δεν σημαίνει ότι αν έχουν χαμηλό βαθμό δεν γράφονται ή γράφονται. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Ναι. Κάθε μάθημα έχει ανάλογα τη θεματικότητά του πολλαπλασιάζεται ο βαθμός με ένα συντελεστή. Ωραία. Να σας πω δηλαδή ότι αυτοί που πάνε οικονομική κατεύθυνση, αν πάρουν τα μαθηματικά απλά, ο βαθμός των μαθηματικών πολλαπλασιάζεται με 5. Ναι. Αν το πάρουν όμως σαν
Specialized το λέμε. Είναι ένα επιπλέον πρόγραμμα που προπλασιάζεται με 7. Να, γιατί είναι πιο δύσκολο το μάθημα, ναι, να υποθέσω. Αλλά έτσι έχουν περισσότερες επιλογές για πανεπιστήμια και ναι, είναι πιο εύκολο να ναι, το καταλαβαίνω. Ακόμη και στο μαθηματικό μπορούν να πάνε από οικονομική κατεύθυνση. Δεν σημαίνει ότι δεν πάνε. Ναι. Από θετική, θεωρητική κατεύθυνση. Αν πάρουν επιλογή τα μαθηματικά που ο βαθμός προπλασιάζεται με 4, μπορούν να διαλέξουν σχολές που έχουν μαθηματικά πληροφορική. Δεν σας είπα ότι θα πάνε να κάνουν πολυτεχνείο, γιατί θέλουν και άλλα background. Υπάρχει μεγάλη ευελιξία, δηλαδή είναι ανεξάρτητα των επιλογών του τι πανεπιστήμια θα διαλέξει. Βέβαια, ένας μαθητής που έχει μυαλό φυσικά δεν θα πάει θεωρητική για να πάει να κάνει πολυτεχνείο, γιατί το πολυτεχνείο είναι πολύ ψηλά στη Γαλλία. Ναι. Και πολλά από αυτά έχουν και κλάσεις preparatoire, την άλλη στιγμή. Ναι, θα ακολουθήσει άλλη πορεία, ναι. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία τα λέτε. Πάμε σε μια άλλη κατεύθυνση. Πάμε στη θεωρητική κατεύθυνση. Ποια είναι τα μαθήματα που παρακολουθεί ένας μαθητής. Γλώσσες, βασικό μάθημα. Ποιες γλώσσες μπορεί να επιλέξει, έχει δυνατότητα επιλογή. Οι Έλληνες μπορούν να επιλέξουν σαν πρώτη γλώσσα τα ελληνικά. Τα νεοελληνικά. Τα νέα ελληνικά με ελληνική λογοτεχνία και ο βαθμό πολλαπλασιάζεται με 9. Πολύ υψηλό συντελεστή. Ακριβώς. Ωραία, μετά εκτός από λογοτεχνία στα ελληνικά. Μετά είναι ιστορία και γεωγραφία που είναι μάθημα κοινό σε όλους, αλλά με άλλο συντελεστή στην θεωρητική από ότι είναι στην οικονομική και στην θετική. Μετά είναι φιλοσοφία. Ξένες γλώσσες. Και επιλογή μαθηματικά. Και γυμναστική βέβαια, εντάξει, δίνουν και γυμναστική τα παιδιά σε όλες τις κατευθύνσεις. Θετική κατεύθυνση, να πάμε λίγο που είναι και δικιά μου. Ναι. Τρία είναι τα βασικά μαθήματα. Είναι και η βαριά κατεύθυνση. Είναι και η βαριά, είναι και πιο ψηλό επίπεδο, αλλά ανοίγει τις πόρτες πραγματικά σε όλα. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που διαλέγουν θετική κατεύθυνση για να πάνε να κάνουν ιστορία της τέχνης. Ναι. Είναι άλλη αποδοχή. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όχι, είναι καλό όμως να το αναφέρουμε, γιατί όντως η θετική κατεύθυνση είναι αυτό που λέτε, ότι επιτρέπει στους μαθητές να επιλέξουν από ένα άλλο εύρος σχολών. Είναι μεγαλύτερη γάμα σχολών ως διαπιλογής. Εκεί το βασικό μάθημα είναι τα μαθηματικά που μπορεί να το πάρεις απλό ή να το πάρεις με σπεσιαλιτέ που σας είχα πει. Μετά είναι η φυσική χημεία που είναι ένα μάθημα για τους Γάλλους, όχι ξεχωριστό. Ναι. Και η βιολογία που είναι το τρίτο τους μάθημα. Και αυτά τα τρία μαθήματα θα πρέπει ένα από τα τρία να πάρουν σπεσιαλιτέ. Ναι. Ο βαθμός όταν ο εξεντελεστής αυξάνεται κατά 2 ανάλογα τις περιοχές. Τα μαθηματικά είναι 7 απλά, γίνονται 9. Μετά είναι φιλοσοφία, ιστορία, γλώσσες. Μπορούν να πάρουν τα ελληνικά σαν πρώτη ξένη γλώσσα, αλλά με πιο χαμηλούς συντελεστές. Ναι, ναι, αλλάζει ο συντελεστής. Αλλά επειδή θεωρούν ότι πρέπει να έχουν μια γενική γνώση, δεν μπορούν να έχουν μόνο τα τρία βασικά θετικά μαθήματα. Φυσικά θα δώσουν και φιλοσοφία, θα δώσουν και ιστορία, θα δώσουν και γλώσσες. Και σε όλα αυτά εξετάζονται εφόλης της ύλης στο τέλος της χρονιάς. Στο τέλος της χρονιάς, εκτός, προσέξτε τώρα, ένα κομμάτι που καλωρά γίνεται στην Δευτέρα Λυκείου. Δευτέρα Λυκείου. Δευτέρα Λυκείου. Και άρα όλοι οι μαθητές περνάνε το μπακαλωριά της γλώσσας, των γαλλικών δηλαδή. Και κρατάνε το βαθμό αυτόν από τη Β' Λυκείου. Βεβαίως. Και περνάνε και ένα project, το οποίο ο βαθμός μετράει για το προφορικό project. Ο βαθμός που μετράει πάλι με στελεστή 2 για το μπακαλωριά. Αυτοί που θα πάνε οικονομική κατεύθυνση ή θεωρητική περνάνε και τον μπακαλωριά των επιστημών, γιατί δεν ξανακάνουν επιστήμες. Ναι, σωστά. Οπότε περνάνε δηλαδή 2 μαθήματα στη Δευτέρα Λυκείου. Συν το project. Και τι το απαλλάσσονται από την Τρίτη Λυκείου, δεν το έχουν στην Τρίτη Λυκείου. Ναι, έχουν κατοχυρώσει το βαθμό τους από τη Δευτέρα Λυκείου και στην Τρίτη Λυκείου έχουν τα μαθήματα κατεύθυνσής τους μέσα σε εισαγωγικά. Δηλαδή, αν πάρουν το μπακαλωριά, το οποίο μπορούν να το πάρουν με 10, ας πούμε, και η επιλογή γίνεται, και το ξέρετε καλά εσείς, γιατί το βοηθάτε πολύ τους μαθητές μας. Γίνεται τα ντοσιέ τους για τα πανεπιστήμια, γίνεται τώρα, τελειώνει. 20 Μαρτίου. Ναι, από όσο ξέρω, για τους μαθητές, ίσως και να το πούμε και τους ακροατές, προλαβαίνουν ακόμα ότι μέχρι τις 20 Μαρτίου λειτουργεί η πλατφόρμα στην οποία όλοι οι ξένοι μαθητές και οι Γάλλοι μπορούν να δηλώσουν τις σχολές τους στα γαλλικά πανεπιστήμια. Πολλές φορές έχουν απάντηση ότι έχουν δεχτεί από ένα πανεπιστήμιο πριν περάσουν τον μπακαλωρεά. Ναι. Οπότε για πολλά πανεπιστήμια δεν είναι σε ενδιαφέρον ο βαθμός, είναι 20 και 10. Με 10 μπορούν να το πάρουν. Έχουν την δυνατότητα όταν δίνουν τον μπακαλωρεά. Αν τους λείπουν λίγοι βαθμοί, 1,5 βαθμός για να πάνε στο 10, να διαλέξουν 2 μαθήματα για να τα περάσουν προφορικά μετά από 2 μέρες. Ναι. Για να καλύψουν αυτό το κενό και να πάρουν τον μπακαλωρεά. Επίσης έχουν τη δυνατότητα, αν δεν έχουν καλούς βαθμούς όλα τα μαθήματα και δεν το πάρουν, να κρατήσουν τα μαθήματα που έχουν καλούς βαθμούς και να το περάσουν την επόμενη χρονιά. Στα μαθήματα που δεν έχουν. Έχει πάρα πολλές δυνατότητες πάντως. Έχει πολύ μεγάλη ευελιξία και σας λέω το κομμάτι του γενικού λυκείου μόνο. Ναι. Να φανταστείτε. Σας περιέγραψα νομίζω και τις τρεις κατευθύνσεις. Νομίζω πως ναι, μπορούμε να ακούσουμε ακόμα 2 μικρά τραγουδάκια από τον Υπηαγωγείο και θα κλείσουμε την εκπομπή με κάποιες τελευταίες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Le train commence à s'arrêter.
Συνεχίζουμε την εκπομπή μας για το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για ένα ευέλικτο εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί το Γαλλικό Εκπαιδευτικό Σύστημα προτείνει στους μαθητές διάφορες διαδρομές για να διαμορφώσουν το ορολόγιο πρόγραμμά τους. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μιλήσαμε για τις κατευθύνσεις που μπορεί να επιλέξει ο μαθητής στη Γάμα Λυκείου και πόσο σημαντική επίσης είναι η τέχνη στο Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, δεδομένου επίσης της συστέγασής του με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, με πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις. Τα παιδιά συμμετέχουν, αν δεν κάνω λάθος, και στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου και στην Έκθεση Κόμιξ και σε πολλές άλλες εκθέσεις και εργαστήρια που διοργανώνει το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, με πολλούς συγγραφείς, με πολλούς σκητσογράφους, εικονογράφους, μουσικούς. Και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα πάρα πολύ σημαντικό για την εκπαιδευτική διαδικασία. Ναι, όπως σας είπα, είναι ένα περιβάλλον πολυπολιτισμικό με ένα πολύ ψηλό επίπεδο εκπαιδευτικό σύστημα, με πολύ άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Σας μίλησα για τα πλεονεκτήματά του και θα ήθελα για τους ακροατές που δεν μας ακούσαν ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία, το ξαναπαναλαμβάνω, οι ανοιχτές πόρτες που έχουμε την Πέμπτη 5 με 7. 23 Μαρτίου, 23, την Πέμπτη. Ναι, 23, ναι. Τι να σας πω, δώσω και ένα, ναι, πείτε μου. Και ένα παράδειγμα, γιατί κάποια στιγμή με ρωτήσατε, καταλαβαίνω το δίσταγμα πολλών γονιών που τα παιδιά δεν μιλάνε γαλλικά, για το πώς εμείς εντάσσουμε και πόσο μπορούν τα παιδιά, και ιδίως τα παιδιά που είναι σε πιο μικρές ηλικίες, πολύ πιο γρήγορα. Θα σας δώσω το παράδειγμα δύο μαθητριών μας. Είχαμε μία μαθήτρια που ήρθε στην πρώτη ηλικία από την Τουρκία, ήταν οι γονείς της, με μηδέν γαλλικά και αγγλικά. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας, γιατί δεν μιλούσε καν αγγλικά. Αυτή η μαθήτρια μετά από 3 χρόνια σπουδών πήρε μπακαλαιρία και σπουδάζει φέτος στο Στρασβούργο νομική. Και πάει και πάρα πολύ καλά. Ναι. Μια δεύτερη πάλι μαθήτριά μας που ήρθε με επίπεδο Α1 στα γαλλικά στην πρώτη ηλικίου, σε δύσκολη τάξη. Όχι, από την Αλβανία ήταν αυτή. Από Αλβανία. Φέτος είναι στο δεύτερο έτος ψυχολογία στο Μοπελιέ. Είναι πολύ ενδιαφέρον, που σημαίνει ότι τα καταφέρνουν και μέσα στα 3 χρόνια. Στα 3 χρόνια του λυκείου, εκεί το επίπεδο είναι και πιο υψηλό. Και σας λέω, μηδέν γαλλικά και μηδέν αγγλικά. Δηλαδή, φανταστείτε, βέβαια το παιδί προσπάθησε, ήταν φοβερό παιδί, αλλά και είχε πάει και πήρε επιλογή στον μπακαλωρεά. Θετική κατεύθυνση. Από τις δύσκολες. Από τις δύσκολες κατεύθυνσεις. Με επίσης σπεσιαλίτε τα μαθηματικά, το πιο δύσκολο των δυσκόλων. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι στο Στρασβούργο και σπουδάζει νομική. Πολύ ωραία. Κάτι το οποίο εγώ δεν άκουσα. Μιλήσαμε για το ορολόγιο πρόγραμμα των μαθητών σας. Πώς γίνεται η μεταφορά των παιδιών στο σχολείο και... Υπάρχει ένα σύστημα με ταξίδια. Έχουν μια σύμβαση στο Γαλλικό Σχολείο με ταξίδια που γίνεται η μεταφορά των παιδιών. Ναι. Και νομίζω λειτουργεί αρκετά καλά. Καλύτερα και από το και από τα σχολικά λεωφορεία. Για περιπτώσεις με το μέρη σας είπα. Ανοιχτές πόρτες θα σας πούνε και οι υπεύθυνοι που κάνουν αυτά. Υπάρχει ταξί που μετακινεί τους μαθητές ανάλογα. Είναι κάποιοι 2 μαθητές 3. Mm-hmm. Έχουν κάνει κάποια σύμβαση στο σχολείο μας με την εταιρεία των ταξί. Και έτσι γίνεται η μεταφορά. Πολύ ωραία. Άρα λύσαμε και το θέμα της μεταφοράς. Εγώ θα κλείσω την εκπομπή προσκαλώντας τους ακροατές να επισκεφτούν το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Είναι ανοιχτό όλες τις ημέρες και είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσουν και να σας δώσουν πρακτικές πληροφορίες για το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα. Την 5η 23 Μαρτίου, 5 με 7, είναι η μέρα γνωριμίας. Θα είναι όλοι εκεί να σας περιμένουν, να σας εξηγήσουν με λεπτομέρειες για το εκπαιδευτικό σύστημα από τον Υπηαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Ο Διευθυντής του Σχολείου, κύριος Φιλίπ Μαρσέ, θα κάνει μία πρώτη παρουσίαση του Ιδρύματος. Οι εκπαιδευτικοί επίσης όλων των βαθμίδων θα πάρουν το λόγο και θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους και τις εκπαιδευτικές παιδαγωγικές τους μεθόδους. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θα υπάρχουν και γονείς και πρώην παλιοί μαθητές σας, οι μαθητές σας, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη σχέση τους με το Γαλλικό Σχολείο. Ναι, όσους βρήκα από εδώ, γιατί πολλοί βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Ναι. Έχουμε μαθητές παντού εμείς. Είμαστε σε όλη την Ευρώπη. Ωραία. Κάποιοι που είναι εδώ θα έρθουν ή θα μας στείλουν κάποιο. Ας κλείσουμε τότε την εκπομπή με μία τελευταία ερώτηση που νομίζω και την απαντήσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Ποια είναι τα εφόδια τελικά που δίνει το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και το οποίο μπορεί να προσελκύσει πολύ κόσμο χάρη σε αυτά τα εφόδια? Όπως σας είπα, είναι το μοναδικό γαλλικό σχολείο στη Βόρεια Ελλάδα. Το μοναδικό αναγνωρισμένο γαλλικό σχολείο από το γαλλικό και το ελληνικό κράτος. Είναι ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
Ακολουθώντας ένα εκπαιδευτικό σύστημα υψηλού επίπεδου κοσμικής εκπαίδευσης. Το κοσμικής, όταν λέτε, μήπως ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει, να το εξηγήσουμε τι εμπεριέχει. Ναι, είναι βάση του τρίπτυχου της γαλλικής εκπαίδευσης. Αδελφότητα, ισότητα. Δεν γίνεται διάκριση στο γαλλικό σχολείο, είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να έχεις μια γενική μόρφωση και μετά αποφασίζεις για τα υπόλοιπα. Ωραία. Δεν θέλω να επιμείνω παραπάνω σε αυτό. Mm-hmm. Σας λέω επίσης ότι ολιγομελή τμήματα, εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλού επίπεδου, συστέγαση με το Γαλλικό Ινστιτούτο, άνοιγμα στον κόσμο μέσω της διδασκαλίας των γλωσσών και την γνωριμία με πάρα πολλούς πολιτισμούς. Πολλοί από τους μαθητές μας μπορούν να μην μιλάνε στην αρχή γαλλικά, όμως η διδασκαλία και οι εκπαιδευτικές μας μέθοδοι τους καθιστούν ικανούς μετά από πολύ λίγο διάστημα να χειρίζονται άριστα τη γαλλική γλώσσα και να γίνονται τρίγλωσσοί, γιατί επιμένω, ελληνική γλώσσα, αγγλική γλώσσα, γαλλική γλώσσα φυσικά. Αν μεταπηδήσουν στο ελληνικό σύστημα, λοιπόν, είναι ήδη εφοδιασμένοι με σημαντικές δεξιότητες, γνώσεις πολλών γλωσσών και εμπειρία πολλών πολιτισμών. Συν αυτούς τους μαθητές που θέλουν να φύγουν και να έχουν μια πρόσβαση στα γαλλικά πανεπιστήμια, που είναι δωρεάν. Πανεπιστήμια δωρεάν, επιμένω γι' αυτό. Ναι, σε σχέση αυτό με πρέπει να είναι το δωρεάν. Πούμε, τα γαλλικά πολύ πανεπιστήμια είναι δωρεάν. Επίπεδο, τόσο όσον αφορά τα πολυτεχνία τους, τις θετικές σπουδές, όσο και τις θεωρητικές. Mm-hmm. Έτσι είναι. Με πλήρη αναγνώριση παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, πέρα απ' όλα. Ναι. Γι' αυτό σας καλώ να ελάτε στις Πόρτ του Βέρτ, όπως λέμε και εμείς, στις Ανοιχτές Πόρτες 23 του μήνα, 5 με 7 στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Πόρτ του Βέρτ, λοιπόν, ημέρα γνωριμίας με το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε την κυρία Σμαρόκο Κορομίτη για το χρόνο της και για όλες αυτές τις πληροφορίες. Που μου δώσατε την δυνατότητα να μιλήσω για το αγαπημένο μας σχολείο, το σχολείο μας, όπως λέμε όλοι. Ωραία, και θα σας δούμε στην ημέρα γνωριμίας, λοιπόν, την 5η 23 Μαρτίου, 5 με 7. Στο Γαλλικό Ινστιτούτο, ναι. Λεωφόρο Στρατού 2α, για όσο δεν το ξέρω. Στο Λισέ, το περίφημο Λισέ. Την 5η, λοιπόν, 23 Μαρτίου. Ευχαριστούμε. FM 100,6. Ακούς τη φωνή σου.